centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Τι γίνεται? Τι να είμαι, αυτά που ακούω δεν είμαι καλά. Δεν είστε καλά. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Για να εξηγήσουμε γιατί δεν είστε όμως καλά. Ναι. Τι έγινε εδώ τώρα, γιατί βέβαια πρέπει να πούμε ότι τα ακούει ο Τόσκος, ο Χρήστος, γιατί ίσως είναι και ο πιο γνωστός με την ανάρτηση που έχει κάνει, αλλά την καταγγελία, τις καταγγελίες τις έκαναν άλλοι επίσης. Ας μην μείνουμε όμως αυτό στο δασαρχείο. Υπάρχουν και κάποιοι συμπολίτες μας, κύριε Μπαλή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εδώ είστε και σώοι, είναι και ανιψιός, έτσι δεν είναι? Δεν μιλάω για τον Χρήστο, δεν έχω διαβάσει τίποτε. Ναι. Δεν κρίνω πρόσωπο και πράγματα. Ωραία. Εγώ θα κρίνω, ναι, και κρίνω και ελέγχω την όλη κατάσταση πώς έχει. Τι έχει συμβεί τώρα εδώ δηλαδή? Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι να βάλουν ένα νοικοκυριό, μια τάξη στο γύρο της λίμνης. Μάλιστα. Να ξεβρωμίσουν το γύρο της λίμνης. Ναι. Να κλαδέψουν τα δέντρα, γιατί δεν κόβουμε τα δέντρα. Οι άνθρωποι δεν κόβουν. Οι καταγγελίες λένε ότι κόβουμε από μπράτσο. Τώρα το μπράτσο, τι είναι το μπράτσο, κοντό, μακρύ, ας τα αφήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες. Ναι. Αυτά είναι τυπικότητες. Να κοιτάξουμε την ουσία. Κλαδεύονται τα δέντρα. Αυτά τα δέντρα, αν τα δείτε μετά από ένα μήνα, δύο μήνες, θα καταπρασινίσουν. Ζωντανεύουν τα δέντρα μετά το κλάδεμα. Η περιοχή, οι πλαγιές όλες. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τα κλαδέματα, τις θυμάστε από παλιά, έτσι. Βεβαίως. Υπάρχουν αυτοί που είναι της ήπιας παρέμβασης, υπάρχουν αυτοί που είναι της παρέμβασης τύπου πρατηρίου στρατιωτικού. Είδατε πώς έγιναν και τα δέντρα. Κοίταξε, Χρήστο. Ναι. Ο καθένας μπορεί να κάθεται και να φιλοσοφεί. Ή παλιότερα στη βόρεια παραλία. Και νότια. Κοίταξε, εγώ βλέπω τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά και τους συγχαίρω για αυτό το έργο που κάνουν. Γιατί πιστεύω ότι έτσι πως κάνουν, πρώτα φαρδένει ο δρόμος, καθαρίζει, ναι, φεύγουν όλες οι βατσινιές και όλες οι βρωμιές, ναι, οι οποίες κρύβουν του κόσμου τα σκουπίδια γύρω από εκεί μέσα, ναι, δεν μπορεί να περάσει ποδηλάτης, θα γίνει κανένα κακό και μετά θα τρέχουμε και θα ψάχνουμε τους αίτιους. Τότε θα τρέξουμε να τους βάλουμε φυλακή αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν προβλέψανε. Άρα κύριε Μπαλή, τι λέτε εδώ τώρα, με τις καταγγελίες που πηγαίνουν στα δασαρχεία, τα δασαρχεία που καλούν το Δήμο, ο Δήμος ξανακάνει αίτηση για άδειες, τι είναι αυτό το πράγμα? Εγώ δεν στέκομαι σε αυτά, είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά, να δούμε σαν γεγονός ότι γίνεται μια καθαριότητα, να αφήσουμε να γίνει το έργο, να εκτελεστεί το έργο και θα το κρίνουμε μετά από ένα-δύο μήνες. Ο κύριος Λιάμης λέει, σε αυτούς που έχουν ευαισθησίες εντός εκτός εγωγικών για το περιβάλλον, να αφήσουν τις θεωρίες και τα λόγια και να πιάσουν και αυτοί ένα χεράκι, να βάλουν και αυτοί ένα χεράκι να καθαρίσουμε το γύρο. Κοίταξε, ο κύριος Λιάμης είναι αγανακτισμένος αυτή τη στιγμή, γιατί πάει να κάνει ένα καλό και βγαίνουν και κάποιοι άνθρωποι και παρεμποδίζουν. Σχεδόν κατηγορούμενος, ναι. Βέβαια, δεν γίνεται έτσι. Ο καθένας έχει μια άποψη. Φαντάζεσαι τώρα 10 ανθρώπους, ένα τραπέζι είστε στο σπίτι και έχετε 5 άνθρωποι, είστε 5 διαφορετικές, ναι, απόψεις. Ναι. Και καλείται ο ένας να πάρει μια απόφαση και να υλοποιήσει. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ένα τεράστιο έργο να κάνουν, ναι, το γύρο της λίμνης με 1000 προβλήματα. Και σας λέω εγώ, έχει ένα κλαδί ξερό μεγάλο, από το μπράτσο που λες εσύ. Ναι. Και πέφτει. Όχι που λέω εγώ, που λένε οι καταγγελίες. Που λένε οι καταγγελίες. Ναι, και, ναι, και εσύ μπορεί να το διαπιστώσει το πράγμα. Και πέφτει αυτό το κλαδί και κάνει μια ζημιά σε ένα αυτοκίνητο. Ποιος θα μπει μέσα? Ποιος θα τρέξει? Μα έχει γίνει, δεν το θυμάσαι, Νίκο, στη Μαυρότησα που είχε πέσει το μισό πλατάνη, ήσουν τότε. Άκουσε, Χρήστο, εγώ ήμουν παρόν, εγώ έδεξα, ναι, και στα δικαστήρια, εγώ σε όλα. Εγώ προνόησα για όλα αυτά και είχα στείλει επιστολή στο δασαρχείο. Γιατί αλλιώς ήταν εμπλεγμένος ο Δήμος. Αλλά να σε μεταφέρω και άλλα περιστατικά που αντιμετωπίσαμε μέσα στην πόλη, στον δρόμο μεταξύ στην Ορεστίων μέχρι τα Λύκια, που πέφτανε ξερά κλαδιά και χτυπήσανε ντελιβερά μηχανόβιο και είχαμε προβλήματα. Και έτρεχε ο Δήμος, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Δεν έτρεχε άρα, ο καθένας. Άρα λες, Νίκο, να σκεφτόμαστε και τι μπορεί να συμβεί και πόσοι άνθρωποι, βεβαίως, μπορούν να μπλέξουν. Έτσι ακριβώς. Αν δεν γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει. Έτσι ακριβώς. Επομένως, ας είμαστε μικρόψυχοι, να αφήσουμε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό για ποιο το λες τώρα, για αυτούς που κάνουν τις καταγγελίες? Εγώ μιλάω να αφήσουμε το Δήμο να κάνει τη δουλειά του όπως έχει ξεκινήσει. Ναι. Σε ποιον το λες, λέω αυτό? Σε ποιον το λες? Σε όλους αυτούς οι οποίοι αναμειγνύονται και βγάζουν εμπόδια στην όλη κατάσταση. Στους καταγγέλλοντες λοιπόν. Ναι. Ωραία. Εντάξει, δεν ξέρω ποιοι είναι καταγγέλλοντες και δεν με ενδιαφέρει.
Έτσι, ας σκεφτεί ο καθένας ρεαλιστικά και αντικειμενικά. Μάλιστα. Εκεί τώρα θα καθαρίσουν, βγάζουν τις βρωμιές και θα δείτε σε λίγο καιρό θα πρασινίσει ο τόπος και θα βγάλουν ωραία λουλούδια κάτι μόβ που βγάζει. Θα είναι πανόραμα. Δηλαδή θα το χαιρόμαστε και εμείς οι ντόπιοι, αλλά και οι ξένοι. Έχεις πάει λίγο να δεις τι γίνεται, Νίκο, εκεί? Μόνο. Γιατί οι καταγγελίες μιλάνε και για εκχωματώσεις. Θέλω να μας πεις λοιπόν εσύ από την εμπειρία σου. Δεν υπάρχει ένα μηχάνημα, δεν πας με την τσάπα ή με το σκαπτικό, με το φιάρι να καθαρίσεις. Είναι ένα μηχάνημα. Καθαρίζει και φαρδένει το δρόμο. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι εκχωμάτωση λοιπόν? Όχι βέβαια, σε καμιά περίπτωση. Ούτε ξεμπάζωμα? Όχι παιδί μου, τι ξεμπάζωμα, τι είναι αυτά τα πράγματα? Μα πρώτα και κύριο στα πλάγια προς το βουνό είναι ολοφύλλα. Αυτά πρέπει να φύγουν, να μαζευτούν. Και όταν φύγουν τα φύλλα θα εμφανιστεί από το χώμα, θα βγει λουλούδι. Θα ομορφύνει η περιοχή ολόκληρη. Λοιπόν, πάντως είδες ακόμη και σε τέτοιου είδους ζητήματα πρέπει να έχουμε τις καυγάδες μας, τις διαφωνίες μας. Όχι. Λοιπόν, πέρα από αυτά θα πρέπει να καθαρίσουν πολύ καλά όλες τις οικές οι οποίες είναι προς την πλευρά της λίμνης. Όλα αυτά οι παραφιάδες που βγαίνουν το δέντρο και κλείνουν το δρόμο και δεν μπορούν να πάνε οι οδηγοί κανονικά. Και θέλει και μια καινούργια ασφαλτόστρωση όλο αυτό το πράγμα εκεί. Έχει κάποια σημεία. Διότι καλά είναι να κάνουμε το γύρο της λίμνης, αλλά όχι να αλλάξουμε αμορτισέρ από τις ρίζες των δέντρων που έχουν βγει πάνω από την άσφαλτο. Εντάξει, αυτό είναι, ας γίνει σε πρώτη φάση αυτή. Με κάποιον τρόπο πρέπει να λυθεί και αυτό το θέμα. Θα το δρομολογήσει ο Δήμος, πρέπει να γίνει. Εντάξει. Και αυτό. Ωραία. Σε συνεργασία με την αντιπεριφέρεια, δεν ξέρουμε ποιον, πρέπει να γίνει και αυτό. Αλλά πέραν από αυτό, πρέπει να μπουν τεχνικοί μέσα από τη λίμνη μια βάρκα. Ο δρόμος έχει νεροφαγώματα από κάτω. Ναι. Περνάνε αυτοκίνητα. Ναι. Με μικρό βάρος, με μεγάλο βάρος. Πρέπει να. Στόχος είναι να περάσουν τα τουριστικά, να μπορούν να κάνουν τα τουριστικά για όλο το γύρο της λίμνης. Τουριστικά με αυτή τη μορφή που έχει το δρόμος δεν μπορούν να περάσουν. Ναι. Πρέπει να γίνει μπάζωμα, πρέπει να γίνει καλή κατασκευή. Καλά, εδώ τώρα λίγα κλαδιά κόβουμε και γίνεται ο χαμός. Πού να πούμε να κάνουμε δεν μπάζωμα, γίνεται, και δεν υπάρχει περίπτωση. Συγγνώμη, μπάζωμα τώρα. Συγγνώμη, Χρήστο. Πώς είναι δυνατόν να λέμε θα περάσουμε λεωφορεία? Μπάζωμα εδώ, πες να θα μας φάνε όλοι. Λοιπόν. Όχι μπάζωμα στη λίμνη, προς Θεού, δεν κατάλαβες. Τι μπάζωμα? Ο δρόμος έχει νεροφαγώματα, έχει τρύπες. Ναι, 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 ναι. Πρέπει ναι. να τα γεμίσουμε αυτά. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Να τις συμμετάρουμε. Ναι. Δεν λέω να μπαζώσουμε τη λίμνη. Θεός φυλάξει. Μην τα μπερδεύουμε. Ναι, γιατί οτιδήποτε λέμε παρεξηγείται. Να μην. Όχι, σε παρακαλώ. Ο δρόμος έχει νεροφαγώματα και αυτά φαίνονται πιο καλά μέσα από τη λίμνη. Αυτά πρέπει λοιπόν να γεμίσουν με τσιμέντα, δεν ξέρουμε τι θα γίνουν κατασκευαστικά. Ωραία. Για να μπορέσουμε να πούμε τους οδηγούς των λεωφορείων, κοιτάξτε, θα κάνετε το γύρο της λίμνης. Σε αυτή την κατάσταση που είναι ο δρόμος, δεν πρέπει να πούμε τους οδηγούς των λεωφορείων να κάνουν το γύρο της λίμνης. Ωραία. Έτσι, λοιπόν. Να τα επισκευάσουμε όλα σωστά, με ασφάλεια και να πούμε τον κόσμο πηγαίνετε τώρα. Λοιπόν, Νίκος. Αλλά πρέπει να το δούμε το έργο μετά από λίγο καιρό. Και πάνω απ' όλα, όταν λέμε κλαδεύουμε τα δέντρα, μην φοβόμαστε. Είναι η υγεία του δέντρου το κλάδεμα. Όσο πιο πολύ το κλαδεύεις, τόσο πιο ζωντανό μένει το δέντρο. Αυτό να γίνει συνείδηση όλων μας. Και να μην λέμε το κόψαμε το κλαδί εκεί, το κόψαμε 5 πόντους περισσότερο, 10 πόντους περισσότερο στον μπράτσο και στον αγκώνα κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα, ήταν ο κύριος Νίκος Μπαλής, τέος αντιδήμαρχος. Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.